θέλω να σας ρωτήσω και με την επιχειρησιακή σας εμπειρία, αλλά και με την πολιτική εμπειρία που αποκτήσατε ως Υπουργός Άμυνας, αν θεωρείτε ότι αυτή την ώρα είμαστε κοντά στο ατύχημα με την Άγκυρα. Να σας πω, εντάξει, η κατάσταση είναι κρίσιμη και αρκετά σοβαρή με αυτή τη συμπεριφορά που βλέπουμε από την Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο πλέον δεν μας ξαφνιάζει, γιατί δεν σέβεται τίποτα, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και κανένα φρένο σε αυτά που λέει και σε αυτά που κάνει. Η ελπίδα καταρχήν είναι να μείνει στις δηλώσεις και να μην κάνει ενέργειες. Είχαμε δει από τον καιρό που μπήκε στη Συρία και είχαμε πει ότι αν τελικώς εκεί κερδίσει κατά κάποιο τρόπο έστω και τις εντυπώσεις, θα γυρίσει πίσω με περισσότερη όρεξη και περισσότερη επιθετικότητα. Και δυστυχώς το έκανε. Καλλιεργεί αυτή τη στιγμή ένα κλίμα στην περιοχή. Όπως είδατε, υποστηρίζει τη Λιβύη με στρατιωτική υποστήριξη και πολιτική, όχι βέβαια χωρίς λόγο. Και τελικά κατέληξε να πείσει αυτή την υποτιθέμενη κυβέρνηση της Λιβύης να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Υπουργέ, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο, ελπίζει σε ένα ατύχημα με όλα αυτά που κάνει. Να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν θα το κάνει. Αλλά οι πιθανότητες και η ανάλυση της κατάστασης δείχνει ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι. Mm-hmm. Δεν έχει να κερδίσει κάτι. Δεν έχει να κερδίσει κάτι. Απλά μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα επειδή υπάρχει ένταση, επειδή υπάρχει σοβαρή δραστηριότητα με παραβιάσεις και από την μεριά μας με αντικρούσεις ή προσπάθειες να τους αποτρέψουμε, εκεί μπορεί να προκύψει ένα ατύχημα. Όταν γίνει ένα ατύχημα, η διαχείριση της κατάστασης ξεφεύγει. Δεν ξέρεις. Είναι μη προβλέψιμη. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, αν υποθέσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτόματες αντιδράσεις, τις οποίες καμιά φορά δεν μπορείς να τις προλάβεις. Αν υποθέσουμε, παρακολουθώντας και την ταχύτητα των κινήσεων του κυρίου Ερντογάν γύρω από την υπόθεση της Λιβύης και του Μνημονίου, ότι επιχειρεί και την φυσική παρουσία, να το πω έτσι, στην καυτή ζώνη νοτίως της Κρήτης. Η ελληνική πλευρά ποια περιθώρια έχει διαχείρισης? Θα πρέπει να απαντήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η οποιαδήποτε παραβίαση ενός χώρου που πρέπει να χαρακτηριστεί αν παραβιάζονται κυριαρχικά σου δικαιώματα ή όχι. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που προασπίζουμε είναι τα χωρικά μας ύδατα και η υφαλοκρηπίδα την οποία υποστηρίζουμε. Δεν ξέρω με ποιους όρους θα έρθει εκεί. Η κάθε κατάσταση έχει τη δικιά της ανάλυση και δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι... εκείνο, γιατί πρέπει να ζυγιαστεί η κατάσταση. Θέλει πολύ ψυχραιμία, θέλει πολύ σοβαρότητα. Θέλει μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης και οι ενέργειες και οι αντιδράσεις πρέπει να τεθούν επιτάπητος και να τις δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε ούτε με συναισθηματισμό, ούτε με πρόχειρες αποφάσεις. Πρέπει να σταθούμε λίγο και στα δικά μας τα λάθη και τις παραλήψεις, στο γεγονός ότι δεν προχωρήσαμε κι εμείς σε οριοθέτηση εγκαίρως ανεξάρτησης οικονομικής ζώνης. Είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή? Είναι δηλαδή χαρτί, είναι άσος στο μανίκι του αυτό? Επιτρέψτε μου λίγο. Η οικονομική ζώνη, η ΑΟΣ, είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα. Εάν το διακηρύξεις, πρέπει να είσαι έτοιμος να το προασπίσεις. Να το διαπραγματευτείς δηλαδή, να ουσιαστικά. Το προασπίσεις, διότι αν το παραβιάσουν, το χάνεις. Ναι. Εν τη αυτή περίπτωση έχουν γίνει προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, δεν ξέρω πόσο επίμονα, για να οριστούν ΑΟΣ, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ήταν αρκετά. Και από τη μία και από την άλλη τη μεριά. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όμως, ενδεχομένως, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα τώρα, να πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και για τα 12 μίλια και για την... Ναι. Κύριε Υπουργέ, έχω μία απορία από την προηγούμενη δήλωσή σας, ότι φτάσαμε κοντά σε ίμια επί των ημερών σας. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά φτάσαμε. Δηλαδή, αν έγινε
περίπου εμπλοκή, αν αποτρέψαμε προσπάθεια κατάληψης, πόσο κοντά φτάσαμε σε νέα ήμια. Κοιτάξτε, φτάσαμε, αλλά η... Σε τι φτάσαμε. Τώρα πια έχει περάσει ο καιρός, μπορείτε να το πείτε. Σε τι κοιτάξτε, φτάσαμε όχι, κοντά. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί γίνεται κάποια ενέργεια. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους. Ναι. Και θα πρέπει να προκύψει μια αντίδραση. Εάν ακολουθήσεις τη λογική ότι αντιδρούμε, στέλνουμε πλοία, στέλνουν και εκείνοι, στέλνουμε και εμείς και σε πολύ λίγο χρόνο συγκεντρώνεται μια πολύ μεγάλη δύναμη σε ένα χώρο που αυτό θεωρείται κλιμάκωση. Κλιμάκωση για να καταλήξει και να γίνει αποκλιμάκωση πρέπει να γίνουν κουβέντες. Είναι αυτό ακριβώς που έγινε στα Ήμια. Άρα φτάσαμε σε τέτοια... Φτάσαμε. Σε τέτοια κλιμάκωση. Φτάσαμε πάρα πολλές φορές από μικροεπισόδια τα οποία θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί. Γιατί... Μάλιστα. Δεν σας άκουσα. Όχι, σας ακούμε εμείς. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν από λίγο, ότι αν δεν μπορείς να υπερασπιστείς, να υποστηρίξεις, να προασπίσεις την ΑΟΣ σου ως χώρα, ουσιαστικά καταργείται. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό τι σημαίνει για την ΑΟΣ της Κύπρου. Η Κύπρος είναι μια τερατογένεση, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία είναι υποκατοχή κατά το σχεδόν μισό, κάτι λιγότερο, κομμάτι της. Η Τουρκία όχι απλώς δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά μπαινοβγαίνει όποτε θέλει με τα πολεμικά της. Τι σημαίνει αυτό για την ΑΟΣ της Κύπρου, αυτό το πολύ ενδιαφέρον που είπατε. Κοιτάξτε, η Κύπρος βασίζεται στη διεθνή υποστήριξη. Όπως ξέρετε, η Κύπρος δεν έχει ούτε στρατιωτικές δυνάμεις σοβαρές που να μπορούν να αντιταχθούν στη Τουρκία, ούτε περιμένει μόνη της να υπερασπιστεί τον εαυτό της στρατιωτικά. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί. Επομένως, αυτό που κάνει η Κύπρος είναι ότι χτίζει συμμαχίες και κράτη με τα οποία έχουν λόγους να προασπίσουν τα δικά της τα συμφέροντα. Ή τέλος πάντων η διεθνής νομιμότητα και η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι μέλος, έχει λόγους να την υπερασπιστεί. Και αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχουμε σε αυτές τις μεγάλες ενώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Διαφορετικά, τι νόημα έχει. Να σας ευχαριστήσουμε Κύριε Υπουργέ, πολύ. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε μετά από μια ενδεχόμενη κλιμάκωση. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική και η σύνδεση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.